Καλησπέρα σας. Ας ξεκινήσουμε από μια εξέλιξη καταρχήν της τελευταίας στιγμής. Φαίνεται ότι οι απαιτήσεις των δανειστών ήταν αυτές που οδήγησαν στην αποχώρηση της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας. Είναι μια πληροφορία των τελευταίων δευτερολέπτων. Μένει να δούμε πώς έχει εξελιχθεί η σημερινή συνάντηση. Από εκεί και πέρα, πληροφορηθήκαμε λίγο νωρίτερα τις νέες απαιτήσεις σοκ που έβαλε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς τηρεί σκληρή στάση μέχρι και τώρα απέναντι στην ελληνική πλευρά. Ειδικότερα, μιλάμε για απαιτήσεις σοκ, καθώς ζητούν περικοπές σε μισθούς και περικοπές στις συντάξεις ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ ως και το 2016. Επίσης, πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ άλλο 1,8 δισεκατομμυρία ευρώ. Πώς απαντάει η Αθήνα στις απαιτήσεις αυτές? Με τρία σημεία. Δεν δέχεται καμία μείωση σε μισθούς και συντάξεις. Λέει όχι για αύξηση του φόρου προστέμενης αξίας στα είδη πρώτης ανάγκης που θα πλήξουν όλα τα νοικοκυριά. Και εδώ ειδικότερα γίνεται σαφής αναφορά στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Ενώ επίσης είναι αποφασισμένη να βάλει stop σε ηφαισιακά μέτρα που υπονομεύουν την ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα, κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι η ελληνική πλευρά παρέδωσε στις Βρυξέλλες ισοδύναμες προτάσεις, περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ είναι οι πληροφορίες μας, και περιμένουμε να δούμε αν όλοι οι θεσμοί τις αποδέχονται, να γίνει διαβούλευση μεταξύ τους. Όσο για τη σκληρή στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αν δεν δεχτεί τα ισοδύναμα, παραμένει άγνωστη και η επιδίωξή του στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης. Περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο, να δούμε αν αυτή η περίπου 45 λεπτών μιας ώρας συνάντηση. Πρέπει να σε διακόψω, διότι υπάρχει πληροφορία ότι αποχώρησε η ελληνική πλευρά ακριβώς από το τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Πάμε στο Μανώλη Σπινθουράκη για να μας πει περισσότερα και να μας εξηγήσει, Μανώλη, γιατί ακριβώς συνέβη αυτό. Μαρία, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε και είναι η είδηση των τελευταίων λεπτών, είναι ότι όπως ανακοινώθηκε από εκπρόσωπους του Προέδρου Γιούνκερ, οι διαβουλεύσεις της ελληνικής πλευράς με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους θεσμούς τελείωσαν εδώ στις Βρυξέλλες, δεν πρόκειται να συνεχιστούν. Τελείωσαν διότι, όπως εξηγούν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές, κυρίως σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων τα οποία θα έπρεπε να αποδείξουν. Από εκεί και πέρα, οι εκπρόσωποι του Προέδρου Γιούνκερ εκτιμούν ότι αν υπάρξουν σκληρές προσπάθειες, τότε μπορεί να βρεθεί μια λύση ως το τέλος του μήνα. Όμως ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συζήτηση στο επόμενο Eurogroup, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κοινός τόπος, κοινή βάση για να γίνει να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις. Άρα αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι οι διαβουλεύσεις με βάση αυτά τα οποία λένε οι πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τελείωσαν εδώ στις Βρυξέλλες, δεν υπήρξε αποτέλεσμα, θα συνεχιστούν μέχρι όμως, το τέλος του μήνα, λέει ο κύριος Γιούνκερ, που είναι και μέχρι στιγμής όλες αυτές οι δηλώσεις που είχαμε το τελευταίο διάστημα από Ευρωπαίους αξιωματούχους και ειδικά σήμερα ήταν ότι τελειώνει ο χρόνος, ότι ορόσημο είναι η ημερομηνία της 18ης Ιουνίου που θα γίνει το επόμενο Eurogroup και αν δεν βρεθεί συμφωνία μέχρι τότε, τότε υπάρχει κίνδυνος ακόμα και για ένα Brexit. Το κλίμα ποιο είναι τώρα, από τη στιγμή που σταμάτησαν οι συνομιλίες μας, λες, δεν συζητείται το ελληνικό ζήτημα την Πέμπτη στο Eurogroup. Από εδώ και πέρα, πού βρισκόμαστε? Θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε τις πολιτικές αντιδράσεις των επομένων ωρών, θα πρέπει να περιμένουμε τις οικονομικές αντιδράσεις των επομένων ημερών, θα πρέπει να περιμένουμε τα πολιτικά μηνύματα, θα πρέπει να σημειώσουμε αυτό το οποίο λέει ο πρόεδρος Γιούνκερ, ότι έγινε κάποια πρόοδος, δεν έχει επιτευχθεί όλη, θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις μέχρι το τέλος του μήνα, το οποίο ας σημειώσουμε και πάλι είναι η νομική υποχρέωση, διότι μέχρι το τέλος του μήνα είναι η παράταση την οποία πήρε η ελληνική κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, ως το τέλος του μήνα, από νομικής τουλάχιστον απόψεων, τα πράγματα δεν παρουσιάζουν πρόβλημα.